Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα διαβήτη, γιατροί και φοιτητές της ιατρικής σχολής πραγματοποίησαν δωρεάν σαχαρομετρήσεις σε περαστικούς με στόχο την πρόληψη και ενημέρωση των πολιτών για την νόσο του διαβήτη. Μετράμε λοιπόν δωρεάν σήμερα ζάχαρο στους περαστικούς, γιατί έχει διαπιστωθεί ότι για κάθε διαγνωσμένη περίπτωση διαβήτη δυστυχώς αντιστοιχεί άλλη μία διάγνωστη. Πάρα πολλοί έχουν ήπιο διαβήτη χωρίς να έχουν συμπτώματα και το αγνοούν. Θα πρέπει να ανακαλύψουμε το διαβήτη έγκαιρα για να αναχαιτήσουμε την εξέλιξη προς τις επιπλοκές του. Εξειδικευμένοι διαβητολόγοι με πολυετή εμπειρία παρήχαν συμβουλές στο κοινό για τον διαβήτη και ειδικά του διαβητικού ποδιού, μια επιπλοκή της νόσου που όπως υποστηρίζουν αφορά το 15 με 25% των διαβητικών. Και στην Ελλάδα το πρόβλημα είναι μεγάλο. Σε παγκόσμιο επίπεδο, γύρω στα κάθε 20 δευτερόλεπτα, σύμφωνα με την ανακοίνωση του IDF, γίνεται ένας ακροτηριασμός. Στην Ελλάδα έχουμε γύρω στους 2.000. Το κόστος είναι πολύ μεγάλο, γιατί φανταστείτε κάποιος να χρειάζεται να πηγαίνει μια φορά το χρόνο για να ρυθμίσει το ζάχαρό του, και αν αναπτυχθεί το πόδι, να χρειάζεται να πηγαίνει κάθε εβδομάδα για να κλείσει, να ξανακλείσει, και πολλές φορές αυτά κάνουν μήνες για να κλείσουν ή δεν κλείνουν και ποτέ. Στο πλαίσιο της Παγκόσμιας ημέρας διαβήτη, φοιτητές της ιατρικής σχολής προσέφεραν και αυτοί δωρεάν εξέταση και ενημέρωση στους περαστικούς. Σήμερα έχουμε μια δράση για τον ζαχαρόδη διαβήτη, καθώς είναι η Παγκόσμια μέρα για τον ζαχαρόδη διαβήτη. Εδώ τα παιδιά είναι φοιτητές ιατρικής, ενημερώνουν το κοινό εδώ στην Καμάρα και κάνουν και δωρεάν ζαχαρομετρήσεις. Είναι κάτι πολύ ενδιαφέρον και εμείς σαν, και εγώ θέλω να ακολουθήσω και όλο αυτό το επάγγελμα. Και βοηθάμε έτσι τον κόσμο, ενημερώνουμε, ευαισθητοποιείται ο κόσμος. Άτομα κάθε ηλικία σταμάτησαν στους ειδικά διαμορφωμένους χώρους που στήθηκαν στο κέντρο της πόλης, εξετάστηκαν και ενημερώθηκαν για όλα όσα οφείλουμε να γνωρίζουμε για την πρόληψη της νόσου. Το εγχείρημα αυτό είναι κάτι το οποίο η πρόληψη, όπως είπαμε, πάντα το λένε και όλες οι ειδικοί γιατροί, ότι είναι η καλύτερη θεραπεία. Είναι πολύ ωραίο αυτό που κάνουν, είναι σωστό πράγμα, γιατί σήμερα, άμα κοιτάξουμε, το 70% περίπου των Ελλήνων το ζάχαρο τους είναι ανεβασμένο. Και δεν προσέχουν τη διατροφή τους. Και πρέπει να προσέχουν τη διατροφή μας, διότι μέρα με την ημέρα δεν ξέρουμε τι μπορεί να συμβεί. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, τουλάχιστον ένα στους 20 θανάτους αποδίδεται άμεσα ή έμεσα στην νόσο, ενώ οι ενήλικες διαβητικοί έχουν αυξηθεί παγκοσμίως. Αριθμός που αναμένεται να αυξηθεί ακόμη περισσότερο τα επόμενα χρόνια.